Coach, ένα παιχνίδι που αν και προηγηθήκατε και με αριθμητικό πλεονέκτημα τελικά δεν καταφέρατε να το κερδίσετε. Σίγουρα ναι, ήμασταν μια ομάδα που ξέραμε τι ζητάγαμε μέσα στο γήπεδο, μπήκαμε δυνατά, βρεθήκαμε να προηγηθούμε στο σκορ, είχαμε αριθμητικό υπερφύο κάποια στιγμή και μετά. Για 80 λεπτά λειτουργούσαμε σωστά, μέχρι που κάναμε και το 1-3, θα μπορούσαμε να κάνουμε και το 1-4 και το 1-5 αν ήμασταν πιο καθαρό μυαλό, πιο ήρεμοι. Φυσικαστήκαμε στο 80 και μετά, το παιχνίδι έχει τελειώσει, ο αντίπαλος έβαλε ένα γκολ, πίεσε, μπήκε στο παιχνίδι. Και από εκεί πέρα ήταν ένα παιχνίδι ανοιχτό που εμείς πιστεύω ότι κακώς σβήσαμε στο 80. Σβήσαμε, όταν λέω και ο Ρωτικάς σβήσαμε. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα, έχουμε αλλάξει πράγματα πάρα πολλά. Κάναμε ένα κακό μαρκάρισμα σε κάποια φάση εκεί που θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε το πέναλτι. Μόνο από στημένη φάση μπορούσε ο αντίπαλος να βάλει γκολ. Κάναμε το πέναλτι, έγινε το 3-3. Από εκεί και πέρα είμαστε μια καινούργια ομάδα, προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει από το 0. Άλλη νοοτροπία η δικιά μου. Προσπαθώ να αλλάξω αυτή την ομάδα σε όλο το επίπεδο το ποδοσφαιρικό, γενικά όλη αυτή την πόλη. Εύχομαι να τα καταφέρω. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά, θέλουμε υπομονή. Πιστεύω ότι έχουμε μέλλον, έχουμε να περάσουμε και άλλα πράγματα και το μέλλον θα είναι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξεις, Νίκο? Πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Προπάντων την οτροπία μας να γίνουμε λίγο πιο, θα το πω, ποδοσφαιρικά λιτό ομάδα. Δηλαδή να ξέρουμε πότε πρέπει να κρατάμε το αποτέλεσμα, πότε πρέπει να γίνουμε έξυπνοι, πότε πρέπει να γίνουμε δυνατοί, δημιουργικοί. Είμαστε δημιουργική ομάδα, είμαστε ενεργή ομάδα. Προσπαθώ να περάσω καινούργια πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Σας ξαναλέω, ξεκινάμε από το 0. Πρέπει να αλλάξουμε αρκετά πράγματα. Θέλει υπομονή. Είμαστε μια καινούργια ομάδα με νέα παιδιά. Είχαμε τα προβληματάκια μας με τη διακοπή του πρωταθλήματος, ότι δεν είχαμε ροή και δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια φιλικά. Τα παιδιά είναι στην Αθήνα. Προσπαθούμε να δέσουμε αυτό το σύνολο, να γίνουμε σύνολο που πιο δυνατόν γρήγορα γίνεται. Μάλιστα. Ευελπιστώ ότι στο άμεσο μέλλον θα τα καταφέρουμε, είτε είμαι εγώ είτε δεν είμαι εγώ. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.